So it's like an eagle and we always play. Like we dance only today. There's no tomorrow. Leave all behind in this place. There's no space for fear or sorrow. Is it true that you want it? Then act like you mean it. With everyone watching, it's true. So take and you feel it. Στην ομαδάρα! Μπράβο στα δύο, Σαμ, Σαμ, Σαμ! Χειροκροτήσει την ομάδα, ρε! Ποιος χειροκροτάτε! Δεν χειροκροτάνε και τι κοιτάνε, κοιτάνε! Λοιπόν, σήμερα είναι μια ωραία μέρα, μια υπέροχη μέρα. Το λαμόγιο της εκπομπής αυτής που δημιούργησε όλα αυτά τα προβλήματα είναι εδώ. Έλα μέσα, που δεν δουλεύεις. Έλα μέσα. Έλα, γιατί θα πάω να ντυθώ. Γιώργο, έλα, θα πάω να ντυθώ. Έλα εδώ. Έλα εδώ να εξηγήσεις τον κόσμο πώς με παγίδεψες. Πού είσαι, θα έρθω σε πάρω, έρχομαι, σε πάρω εγώ. Δεν έχει ακουστικά. Έλα μέσα, όχι. Δεν είναι καλά φωτισμένη εδώ, Χριστιανέ μου. Είναι που με γυμνεί. Ο κύριος που βλέπετε δουλεύει στην εκπομπή μας. Κρατήστε τον μικρό, κράτα τον. Κούρη μεγάλη. Ο Γιώργος είναι αυτός που του βάφει τα νύχια. Ο οποίος Γιώργος δεν ξέρει που κοιτάει. Λοιπόν, ο Γιώργος θέλω να σας πω ότι δουλεύει στην εκπομπή μας. Είναι καλύτερα μαν. Είναι αυτός που του βάφει τα νύχια, οπότε έχουμε πολύ ωραία καλλιτικά για τις γυναίκες. Θέλω να σας πω λοιπόν πώς ξεκίνησε λιγάκι η ιστορία με το στοίχημα. Διότι εγώ όταν βάζω στοίχημα, βάζω σοβαρά πράγματα, βάζω δυνατές προκλήσεις, βάζω πράγματα που δεν μπορούν να τα κάνουν άλλες γυναίκες και άλλες κυρίες που έχουν πολύ πιο ωραίο σώμα. Είναι πολύ πιο εντυπωσιακές, είναι λιγότερο τολμηρές, εν πάση περιπτώσει. Και μιας και τα λέμε όλοι, να σας πω ότι πρόσφατα είχα δεχτεί πρόταση από ένα πάρα πολύ πετυχημένο αθλητικό site, τον πιστεύω και εγώ για την ενημέρωσή μου, τον Γκατζέτα, το οποίο είπε και μου λέει ότι αν προκριθεί η Ελλάδα θα πρέπει, μου λέει, λιγάκι να τρολάρουμε τον κόσμο. Αν γίνεται να βγεις με μαγιόλε, παιδιά, εγώ αυτά τα πράγματα δεν τα κάνω. Ξεχάστε, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γκατζέτα κτλ. Και έρχομαι εδώ την περασμένη Παρασκευή που έχει χτυπήσει σοπαλία η Ελλαδάρα με ένα ωραίο φόρεμα και μου λέει αυτό το λαμογιάκι εδώ. Τι μου λες, ωραίο φόρεμα. Άμα μου λες κερδίσει την επόμενη Τρίτη την. Με μαγιό, σε θέλω με μαγιό. Μου λες θα βγεις γυμνή. Και σου λέω, όχι και γυμνή. Α, ναι. Αγώ του με μαγιό. Με μαγιό. Και σου λέω να το δούμε. Και χθες τον πρίζωσε κι άλλο, τον πρίζωσε κι άλλο, κι άλλο. Και το πήρε ο άλλος από πάνω, έριξε εντάξει που δεν θέλει και πολύ. Το έκανε και τίτλο. Εγώ κρατάω όμως τις υποσχέσεις μου. Μπράβο, Λεωνόρα, κρατάς τις υποσχέσεις για την Ελλάδα μας. Μπράβο, για την Ελλάδα μας, θυσιάστηκες. Έτσι, για την Ελλάδα. Θα σου βάψω τα νύχια στο επόμενο δώρο. Ό,τι χρώμα είναι, το μανό και τα πόδια και τα χέρια και θα σε αφήσω έτσι μια εβδομάδα. Κοίτα που κοιτάει συνέχεια, παιδί μου, κοιτά συνέχεια εκεί. Εάν κερδίσει, αν κερδίσει η Ελλαδάρα την Κυριακή, βάφει τα νύχια σου και παίρνει μια εβδομάδα. Ναι! Όχι! 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 Υποσχέσεις η Ελεονόρα! Γεια σου, αγαπητέ μου! Λοιπόν! Καλά, δεν μπορείς να φανταστείς τι έχει γίνει με αυτή την υπόθεσή σου. Μου έλεγαν τα παιδιά της Πόπης ότι έπαιρναν από τα Υπουργεία και ρωτούσαν. Αυτό είναι το πρόβλημα των Υπουργείων. Άμα είναι να βοηθήσω κάπου, να μου πείτε. Ναι. Πάντως, να ξέρετε ότι ειλικρινά, εάν είχα τη δυνατότητα να διαλέξω συστήγημα που εγώ ήμουν σίγουρη θα προκριθεί η Ελλάδα, αλλά την έχω παίξει και σύστημα, έχω βγάλει και φράγκα και θα γεράσω τις πάντες εδώ μέσα. Γιατί εγώ το είχα παίξει, θα κερδίσει. Το είχα παίξει. Θα σας πω το εξής. Θέλω να πάμε να δούμε τη μεγάλη νίκη την χθεσινή. Ένας αγώνας ο οποίος μετά έτσι όταν πήρε λιγάκι μπρος, γιατί είχαμε και τους τραυματισμούς μας με τα